από το κέντρο της Τηλεμαϊδάς. Ο Viva GR εκπέμπει και η Δυτική Μακεδονία ακούει καλή μουσική. Καλή σας μέρα, κύριε Παπακοσταντίνου, από το Viva GR 102 και 8 στην Τολεμαϊδά. Τι κάνετε, είστε καλά? Γεια χαρά. Σας περιμένουμε πώς και πώς να έρθετε εδώ στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του Βεγορίτιδα Festival. 1η Ιουλίου, λοιπόν, μία μεγάλη συναυλία από εσάς, σε συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη, έτσι δεν είναι? Βέβαια έτσι είναι. Όλο το καλοκαίρι φέτος, ξανασμίξαμε με τον Γιάννη για όλο το καλοκαίρι το φετινό. Ύστερα από, μπορώ να πω, είναι η 10η φορά που σμίγουμε με τον Γιάννη. Βέβαια, πάντα ήμασταν τρεις. Έφυγε ο Μπουλάς, τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως θα είναι κοντά μας ο Σάκης Μπουλάς με ένα βίντεο γόλ, μαθαίνω, το οποίο θα υπάρχει και θα τραγουδίσετε και τραγούδια του Σάκη Μπουλά σε αυτή τη συναυλία. Ναι, έτσι κάνουμε. Τι να κάνουμε, τιμούμε το φίλο μας, το παιδικό μας πια φίλο και το παντοτινό εννοείται. Ναι, το Γιάννη βέβαια φέτος, μια και υπάρχει τόση μιζέρια, τόση ανασφάλεια, τόση μαυρίλα στον ελληνικό ορίζοντα πάνω στον ουρανό δηλαδή. Mm-hmm. Είπαμε ρε παιδί μου να κάνουμε ένα. Πώς να το πω, όχι πρόγραμμα, έτσι μια επιλογή από πράγματα για να εμψυχώσουμε τον κόσμο, να εμψυχωθούμε και εμείς, γιατί και εμείς είναι το ίδιο, δεν ζούμε ξεχωριστά από κόσμο. Να κάνουμε μια αντιπαράθεση απέναντι σε αυτή τη μαυρίλα, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ζωντάνια, κέφι και το όχι, δεν θα περάσει το δικό τους, θα περάσει το δικό μας. Το καταφέρνετε αυτό μέσα από αυτές τις συναυλίες? Ο κόσμος ξεχνιέται έστω και για 2-3 ώρες από τα προβλήματά του? Ναι, ακριβώς δεν θέλουμε να ξεχαστεί. Θέλουμε να πάρει φόρα και να ξαναπάρει τα πράγματα στα χέρια του. Να καταλάβουν δηλαδή οι σημερινοί Έλληνες ότι δεν πρόκειται να έρθει καμία λύση από τα πάνω. Πρέπει εμείς να κινητοποιηθούμε, να γίνουμε ενεργοί πολίτες, αλλά όχι με μιζέρια και με μίσος. Mm-hmm. Με κέφι και ζωντάνια. Όλοι οι αγώνες κερδίθηκαν με τραγούδι και με κέφι. Τι φταίει όμως που ο Έλληνας σήμερα δεν σηκώνεται εύκολα από τον καναπέ του, κύριε Παπακοσταντίνου, για να αντιδράσει σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας? Συμβαίνει ότι οι νεοέλληνες πέρασαν μια 40 ετία μετά την μεταπολίτευση τελείως λάθος ζωή, σαν πρόφαση, όχι σαν αλήθεια στην ουσία, γιατί δεν ζούσαν σαν άνθρωποι οι νεοέλληνες, που σήμερα είναι 40 χρονών και βάλε. Ζούσαν με μια ψευδέστηση ότι είναι νεόπλουτοι, ότι είναι, ο καθένας είναι ξεχωριστός, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έδινε και έπαιρνε. Mm-hmm. Αντικατέθεσαν την αληθινή τους ταυτότητα με κάποιο πολυτελές αυτοκίνητο ή με κάποια πρώτη θέση σε μπουζούκια ή τέτοια πράγματα, ή με μιμούμενη τα μοντέλα, τα προτινόμενα μοντέλα της τηλεόρασης, τα είδωλα, τα οποία ήταν χωρίς αντίκρισμα. Όλα αυτά, δηλαδή, ακόμα και στο τίσιμό τους άφηναν να φαίνεται η ταπέλα της ακριβής μάρκας, δεν την έβγαζαν επίτηδες από το σοκάκι, ξέρω εγώ. Σωστά. Μήνυμα του φετινού καλοκαιριού μέσα από τις συναυλίες σας είναι «Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ». Αυτό το μήνυμα φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει? Ναι, γιατί δεν μιλάμε «Άντε να λύσουμε, να φύγουμε». Μιλάμε «Άντε να λύσουμε, να ξεκολλήσουμε». Να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα να κάνουμε, να ξεκολλήσουμε. Απευθύνεται στον κόσμο και νομίζω ότι φτάνει το μήνυμα αυτό στον κόσμο. Δηλαδή από τις συναυλίες της 5-6 που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, μέσα στο καλοκαίρι που περνάμε τώρα. Mm-hmm. Πραγματικά δηλαδή αυτή η έμπνευση που είχα να μπει αυτός ο τίτλος και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ζωντάνια και κέφι, έχει αντίκρισμα πραγματικά και το χαίρομαι πάρα πολύ. Μα ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν μοιάζει σαν ένα παλιό καράβι, σαν πιο κάραβο αυτή τη στιγμή? Έτσι, μπράβο. Άντε λοιπόν να ξεκινήσουμε όλοι μαζί, να λύσουμε. Έτσι, έτσι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ξεκίνησε βέβαια την καριέρα του τη δεκαετία του 1970. Και μέχρι σήμερα καταφέρνετε και είστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή γεμίζοντας στάδια, κύριε Παπακοσταντίνου. Να ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να το πετυχαίνετε αυτό κάθε φορά, να κερδίζετε τη διάρκεια στον χρόνο και να είστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή με τόσους ανθρώπους να σας ακολουθούν και όχι απλά να σας ακολουθούν, να λένε κιόλας «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε». Καλό θα ήταν να ρωτήσετε τους ανθρώπους, όχι εμένα. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να είμαι πάντα ειλικρινής με αυτό που έχω επιλέξει να κάνω και είναι τρόπος ζωής για μένα το τραγούδι. Ποτέ δεν σχεδίασα κάτι για να κάνω καριέρα. Απεχθάνομαι τη λέξη καριέρα, μακριά από μένα. Τραγουδάω γιατί έχω ανάγκη. Γιατί αν δεν τραγουδάω, θα σκάσω. Δηλαδή,
αυτά που έχω να πω. Αν δεν τα πω τραγουδώντας, θα σκάσω. Και αυτά που λέτε, τα λέτε μέσα από τις συναυλίες. Θεωρείς τον μεγαλύτερο σε αυτή τη στιγμή συναυλιακός καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Και δεν είναι κοπλιμέντο αυτό. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Εσείς το λέτε. Εγώ δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Μακάρι να οι συναυλίες στην Ελλάδα να έχουν το λόγο της ύπαρξής τους και να είναι ουσιαστικές. Όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα σας, αυτά τα 40 χρόνια που πέρασαν, είχατε σπουδαίες συνεργασίες με σπουδαίους συνθέτες και τραγουδιστές. Υπάρχει κάτι που λείπει από το καλλιτεχνικό παζλ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένα όνειρο που ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί? Ναι, θα ήθελα να είχα τραγουδήσει Χατζηδάκη πάνω που το είχαμε κανονίσει. Περιμέναμε να τελειώσει το συμβόλαιό μου από την εταιρεία που ήμουν τότε, τη δικογραφική. Mm-hmm. Τελικά, περιμένοντας, ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, πήγε στους ουρανούς στη γειτονιά των Αγγέλων και δεν έγινε, αλλά θα συνοηθώ με τον γιο του. Έχω σκοπό να κάνω μια εκτέλεση σε μια σειρά από τα τραγούδια του Μάνη. Τώρα να έρθουμε εδώ στη συναυλία. Βεγορίτιδα Festival, φαντάζομαι είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε τη λίμνη της Βεγορίτιδας και τον Άγιο Παντελεήμον, έτσι δεν είναι? Ναι, τη Βεγορίτιδα πρώτη φορά. Στην πρώτη φορά άλλες φορές, ναι. Και είναι ένα μαγικό τοπίο. Είναι ένα μαγικό τοπίο, θα το δείτε και από κοντά εκεί, δίπλα στη λίμνη της Βεγορίτιδας. Θα θαυμάσω από κοντά, έχω ακούσει το τοπίο. Τι να περιμένει λοιπόν ο κόσμος από την συναυλία της Παρασκευής, γιατί μαθαίνω και διαβάζω ότι μπορεί η συναυλία σας να ξεκίνησαν από 8 Ιουνίου, ωστόσο κάθε συναυλία είναι διαφορετική, δεν είναι ίδια? Δεν είναι ίδια, γιατί συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη, όπως σας είπα, χρόνια προηγουμένως, όπως σας είπα. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι με τους μουσικούς, ο πιο νέος μουσικός είναι τουλάχιστον 15 ετών μαζί μου. Μάλιστα. Ο πιο παλιός είναι 55 ετών. Μάλιστα. Παντρεύονται οι ηλικίες. Ναι, ξέρουν όλα τα τραγούδια, όλο το ρεπερτόριο του Παπακοσταντίνου. Και γι' αυτό λοιπόν δεν καθορίζουμε από πριν τι θα. Ό,τι φέρει η βραδιά. Γι' αυτό το λέω χαριτολογώντας ότι το πρόγραμμά μας, αν σκεφτεί κανείς και τους αυθορμητισμούς του Γιάννη του Ζουγανέλη, ότι το πρόγραμμά μας είναι απλώς απερίγραπτο. Απερίγραπτο. Και μια και αναφέρεστε στους μουσικούς σας που μου λέτε ότι ο πιο μικρός είναι 15 και ο μεγαλύτερος 55, κάπως έτσι είναι και οι θαυμαστές σας από κάτω από τη συναυλία. Δηλαδή δεν απευθύνεστε σε ένα συγκεκριμένο target group? Ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Εγώ έτσι το εξηγώ. Το 1974 πρωτοεμφανίστηκα στον κόσμο με μεγάλη έτσι, απήχηση μέσα από τα τραγούδια του Μάνου, του Λοΐζου και του Μίκη του Θοδωράκη. Είναι 42 χρόνια μέχρι τώρα. 42 ολόκληρα χρόνια. Και εμείς ευχόμαστε αυτά τα 42 χρόνια να γίνουν 80 χρόνια και όσο πάει. Και ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και καλώς να μας έρθετε εδώ στην περιοχή μας. Εύχομαι καλές εκπομπές. Ξέρετε, εσείς η παραγωγή να μην είστε σαν τους αθηνοκεντρικούς που παίζουν κάποιο ρόλο, ξέρω εγώ, φερέφωνα δηλαδή των αφεντικών. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνετε εκπομπές ελεύθερες και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Την ελευθερία ψάχνουμε, γιατί από παντού την έχουν σκεπάσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η ελευθερία στα περιφερειακά μέσα, κύριε Παπακοσταντίνου, υπάρχει. Ευτυχώς ακόμη υπάρχει. Το έχω δει, γι' αυτό σας εύχομαι να συνεχίσετε. Σας εύχομαι να συνεχίσετε, γιατί ξέρετε, εγώ κάθε χρόνο γυρίζω όλη την Ελλάδα και ακούω τους ελεύθερους σταθμούς και λοιπά. Και χαίρομαι πολύ που δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιόνια των αφεντικών τους η παραγωγή εκεί στην περιφερεια. Εμείς εδώ, κύριε Παπακοσταντίνου, στο Viva GR 102 και 8, είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε με μεγάλο μεράκι για τη μουσική και τα τραγούδια. Και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε πρώτοι μέσω ίντερνετ για τους ακροατές του 24radio.gr. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλώς να μας έρθετε. Θα σας δούμε και θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πολύ. Viva GR 100% ελληνικό.